Θα έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε απόψε με την αφορμή της ολοκλήρωσης του πρωταθλήματος στη Super League και των play-off, αλλά και την επιστροφή του OFF μετά από πολλά χρόνια στην Ευρώπη, με τον Ηλία Κότσιο, έναν παλέμαχο ποδοσφαιριστή με τεράστια βεβαίως εμπειρία, με παρουσία μεταξύ άλλων στον OFF και στον Παναθηναϊκό, και βεβαίως ένα διεθνή ποδοσφαιριστή που έχει να μας πει πάρα πολλά για τις τελευταίες εξελίξεις στον χώρο του ελληνικού ποδοσφαίρου. Ηλία, την καλησπέρα μας από την Crete TV και το Ηράκλειο. Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας. Χαίρομαι πάρα πολύ που μιλάω και πάλι με Ηράκλειο. Το γνωρίζουμε αυτό, άλλωστε η καρδιά σου η μισή ανήκει εδώ, είναι δεδομένο αυτό. Εδώ δημιούργησες και την οικογένειά σου και βέβαια ήρθες μικρό παιδί στο Ηράκλειο για να αγωνιστείς στον Όφη του Ευγένιου Γκέραρτ. Θυμάμαι την πρώτη αποστολή, αν δεν κάνω λάθος, Ηλία, μπορείς να με διορθώσεις, στο Ρέκιαβικ της Ισλανδίας. Ακριβώς. Ουσιαστικά είχες κάνει ντεμπούτο με τον Όφη στην Ευρώπη και ο Όφη επιστρέφει μετά από τόσα πολλά χρόνια στα ευρωπαϊκά σαλόνια. Θα παίξει συγκεκριμένα στις 19 Σεπτεμβρίου στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League. Ναι, είναι πολύ... είμαστε όλοι χαρούμενοι που ξαναγυρίζει μετά από χρόνια ο Όφη και παίζει στην Ευρώπη. Μια ομάδα που έχει ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια. Όμως οι μεγάλες ομάδες και με πολύ κόσμο μετά από περιπέτειες σίγουρα ξαναβρίσκουν τον δρόμο τους, όπως ξαναβρίσκει και όχι. Mm-hmm. Πραγματικά φέτος όλοι έχουν να λένε για μια υπέρβαση, παρόλο που ο Όφη έχει την ταυτότητα, έχει το DNA να πηγαίνει ψηλά, να κερδίζει ευρωπαϊκές εξόδους, αλλά δεν μπορεί κανείς να μην θυμάται ότι την περασμένη σεζόν, Ηλία, η κριτική ομάδα σώθηκε στο παραπέντε κυριολεκτικά στον αγώνα μπαράζ με τον Πλατανιά και έμεινε στη Super League και φέτος έφτασε στην θέση αυτή που την οδήγησε στην ευρωπαϊκή έξοδο. Εντάξει, κοιτάξτε, δεν πρέπει να ξεχνάμε ούτε το περσινό πρωτάθλημα που σώθηκε την τελευταία στιγμή, αλλά κανένα δεν πρέπει να ξεχνάει και τα προηγούμενα χρόνια. Πρέπει να τα κρατάμε στο πίσω μέρος του μυαλού μας, γιατί από εδώ και πέρα σίγουρα ανοίγονται καινούργιοι ορίζοντες για τον Όφη. Είναι μια πολύ οργανωμένη ομάδα που βλέπουμε ότι δεν έχει σχέση με καμία άλλη ομάδα του ελληνικού πρωταθλήματος. Αλλά όμως ποτέ δεν πρέπει να ξεχνάμε το τι πέρασε ο Όφη για να φτάσει εδώ. Και γι' αυτό θα πρέπει να είμαστε και λίγο επιεικείς και με την ομάδα, αλλά και με τους ποδοσφαιριστές σε μερικά άτυχα αποτελέσματα. Πραγματικά και εσύ έζησες τον Όφη και στα ψηλά και στα πιο χαμηλά. Και αν μη τι άλλο, αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ότι η συμπαράσταση που είχε από τον κόσμο και στα δύσκολα βοήθησε αρκετά στο να βγει η ομάδα από ένα αδιέξοδο που είχε βρεθεί και βεβαίως από τις χαμηλές κατηγορίες για να επιστρέψει εκεί που ανήκει. Εντάξει, όταν μιλάμε για ταυτότητα μιας ομάδας, δεν μπορούμε να παραβλέψουμε ότι η ταυτότητα την δίνει ο κόσμος. Ομάδα χωρίς κόσμο σίγουρα έχει ημερομηνία λήξεως. Ο Όφη ευτυχώς είναι μια ομάδα με αρκετό κόσμο, μια ομάδα που αντιπροσωπεύει όλη την Κρήτη αλλά και στην Αθήνα αλλά και παντού την αγαπάνε αυτή την ομάδα και γι' αυτό αντέχει στον χρόνο και στα πολλά προβλήματα που έχει αντιμετωπίσει. Αυτό είναι ταυτότητα της ομάδας, γι' αυτό βλέπουμε ότι παρόλα τα προβλήματα συνεχίζει να υπάρχει και θα υπάρχει και αυτή η ομάδα σίγουρα θα κάνει περήφανο και τον κριτικό λαό αλλά και όλους εμάς που έχουμε αγωνιστεί σε αυτή την ομάδα. Mm-hmm. Όταν μικρό παιδί, Ηλία, ερχόσουν από τη Λάρισα για να αγωνιστείς στον Όφη, σίγουρα ήσουν ένα από τα παιδιά που είχε ανακαλύψει, να το πω έτσι, ο αείμνηστος Ευγένιος Γκέραρτ και βέβαια όταν και εσύ και άλλα παιδιά είχατε έρθει στην Κρήτη και στον Όφη, θα λέγαμε ότι ο πολλής κόσμος δεν σας ήξερε. Και πρέπει να πούμε ότι τώρα υπάρχει αυτή η φιλοσοφία, προσπαθεί ο Όφη να περάσει αυτή τη φιλοσοφία ξανά του Ευγένιου Γκέρα, γιατί μην ξεχνάμε ότι τα δικά του παιδιά, έτσι μια δική του μεγάλη ποδοσφαιρική οικογένεια, είναι αυτή τη στιγμή που έχει τις τύχες της ομάδας στα χέρια της. Το θετικό είναι ότι αυτοί που έχουν τις τύχες της ομάδας στα χέρια τους έχουν περάσει τα καλά χρόνια με τον Μίστερ. Ξέρουν πώς λειτουργούσε αυτή η ομάδα, ξέρουν τι ποδοσφαιριστές έπαιρνε, το πώς τους δημιουργούσε και το πώς λειτουργούσε όλη αυτή η ομάδα.
Αυτό που θέλω να σταθώ λίγο και να πω, είναι επειδή παρακολούθησα λίγο τη συνέντευξη του Γιάννη του Σαμαρά, είναι ότι παλιά όλοι εμείς που πήγαμε στον Όφη παρακαλούσαμε να πάμε στον Όφη. Αυτό κάπου χάθηκε στα τελευταία χρόνια. Και τώρα βλέπουμε ότι το ξαναποκτά και είναι μεγάλο. Αυτό είναι το, πιστεύω, το μεγαλύτερο ατού που έχουν πετύχει αυτοί οι άνθρωποι. Είναι ότι πολλοί ποδοσφαιριστές της Αθηναϊκής πλέον θέλουν να πάνε στον Όφη. Πραγματικά και βλέπουν, εκπέμπει μια υγεία, εκπέμπει αυτόν τον πολιτισμό, εκπέμπει ότι οι παίκτες είναι προστατευμένοι, οι άνθρωποι γύρω από την ομάδα ξέρουν ποδόσφαιρο, θα τους μιλήσουν ποδοσφαιρικά. Άσχετα αν παίζουν ή δεν παίζουν, φεύγουν ή δεν φεύγουν, πάντα θα έχει ποδοσφαιρική λογική. Και αυτό είναι που κέρδισε Όφη. Και ίσως είναι μεγαλύτερο επίτευγμα αυτό ακόμα και από την ευρωπαϊκή έξοδο, Ηλία Κότσιο. Κοιτάξτε να δείτε. Η ευρωπαϊκή έξοδος πιστεύω ότι βγήκε μέσα από την υγεία που εκπέμπει η Όφη. Και να μην έβγαινε στην Ευρώπη, πιστεύω ότι δεν θα χαλούσε ο κόσμος. Νομίζω ότι οι άνθρωποι εκεί προσπαθούν να δημιουργήσουν μια ομάδα που θα σταθεί στον χρόνο, όχι μια ομάδα φωτοβολίδα. Έτυχε η Ευρώπη, έπαιξε καλό ποδόσφαιρο. Άξιζε να βγει στην Ευρώπη. Αφού έτυχε, καλώς να ορίσει. Θα παίξουν μετά από χρόνια, θα ξαναβγεί η Ευρώπη. Αλλά νομίζω ότι άσχετο είναι αυτό. Το πλάνο που υπάρχει στην ομάδα, όπως βλέπω, διαβάζω, ακούω, υπάρχει και θα υπάρχει, άσχετα αν παίζει η Ευρώπη ή δεν παίζει η Ευρώπη Όφη. Mm-hmm. Οπότε αυτό που σίγουρα μπορούμε να πούμε και συμφωνείς και εσύ, Ηλία, είναι ότι πέρα από το αγωνιστικό κομμάτι, επειδή το ελληνικό ποδόσφαιρο έχει περάσει πολλά τα τελευταία χρόνια, τις τελευταίες δεκαετίες θα πω εγώ, αυτός ο Όφη έχει ένα μοντέλο που θα λέγαμε ότι θα μπορούσε να αποτελέσει και παράδειγμα προς μίμηση. Μόνο παράδειγμα μπορεί να αποτελέσει αυτό το πράγμα. Και θα σας πω ένα παράδειγμα, έτσι λίγο επειδή βλέπω τα play-off. Τα play-off ο Όφη δεν πήγε καθόλου καλά. Mm-hmm. Αλλά η υγεία που εκπέμπει αυτή η ομάδα, αυτό το περιτύλιγμα, την προστασία που έχουν δώσει στους ποδοσφαιριστές, δεν υπάρχει για τους ποδοσφαιριστές τίποτα. Εκτός από ελαχίστων εξαιρέσεων. Επειδή έχω βρεθεί άλλοτε σε ομάδα που έχει βγει Ευρώπη στα play-off και δεν πήγαμε καλά, η κατακραυγή ήταν τεράστια. Μάλιστα. Δηλαδή υπάρχει μια ισοπαίδωση από όλους όταν μια ομάδα βγαίνει στην Ευρώπη, αλλά στα play-off δεν πάει καλά. Στον Όφη αυτό καταφέραν να το βγάλουν με την ομάδα και γι' αυτό είναι μεγάλο επιτεύγμα για μένα, γιατί το έχω γνωρίσει από τους περιστήρες και ξέρω πώς αισθάνονται οι ίδιοι παίχτες. Ήταν επιτυχημένη. Βγήκε η Ευρώπη. Σε άλλους αρέσει, σε άλλους δεν αρέσει. Αλλά αυτή είναι η ομάδα και έτσι θα προχωρήσει. Είναι μια διαφορετική ομάδα, πιστεύω, στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Πραγματικά, κρατάμε αυτή την τελευταία σκουβέντα. Ηλία Κότσιο, θα χαρούμε να τα πούμε κάποια στιγμή ξανά και από κοντά. Να σου ευχηθούμε καλή συνέχεια καλοκαιριού, καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνεις και σίγουρα στον χώρο του ποδοσφαίρου που πάντα ήσουν και έχεις προσφέρει τόσα πολλά. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Χάρηκα πολύ που μίλησα με Κρήτη. Σίγουρα θα τα πούμε γιατί θα είμαι στην Κρήτη. Ελπίζω να είστε όλοι καλά. Βεβαίως, και εσύ το ίδιο. Σε ευχαριστούμε, Ηλία Κότσιο, πάρα πολύ.